Ανδρουλάκης. Όσα θα πω, κύριε Πρόεδρε, δεν στρέφονται προφανώς προς τους συζητητές, έτσι, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους. Πρώτον, κύριε συνάδελφε, έχουμε ένα κλασικό παράδειγμα επιτηδευμένης σκοτεινότητας, μέσω του οποίου καπελώνται τα κοινοβούλια κάθε φορά στο ζήτημα των τραπεζών. Θα σας φέρω την εμπειρία της Βασιλείας 2. Ούτε πήρανε χαμπάρι, πως ψηφίσανε, όλοι οι θεσμικοί παράγοντες το θεωρούσαν ότι ήταν η απόλυτη εξασφάλιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όλοι οι υπουργοί οικονομικών της Ελλάδας, όλοι οι διοικητές τράπεζας της Ελλάδας, όλοι οι τραπεζίτες. Με ένα-ένα προσωπικά έχω μιλήσει τότε και με εσάς, κύριε Γκόρτσο, θυμάστε που είπατε και εσύ τι μοντέλο risk management ακολουθείς. Δεν ακολουθείς το value at risk, μου λέτε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είσαι πολύ νεότερος από μένα και θα το θυμάσαι αυτό. Και σου λέω όχι, αυτό της JP Morgan. Θα μπορούσαμε να έχουμε, ας πούμε, ένα μοντέλο που θα παρακολουθεί, δηλαδή, το αποθεματικό των τραπεζών, αντιστρόφως την καμπύλη μίσχη. Δηλαδή, στην άνοδο θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη απόθεμα κεφαλαιακό, στην κάθοδο να το αποδεσμεύουμε. Αντικυκλικό χαρακτήρα να έχουν τράπεζες. Τέλος πάντων, έτσι καπελώθηκαν τότε τα κοινοβούλια. Τώρα, ακούστε, κύριε συνάδελφοι, και εσείς ήδη θα το καταλαβαίνετε αυτό που θα πω. Σεπτέμβρη του 2007 ξεσπάει η Northern Rock. Είναι έτσι ή όχι? Και μάλιστα ο Λογοσκόφης που είχαμε την τελευταία συνάντηση πριν τις εκλογές, του λέω έρχεται η καταστροφή. Και μου λέει, έλα ρε, μια της πλάκας τράπεζα τρίτης κατηγορίας που πουλάει στεγαστικά της πλάκας κλπ. Προσέξτε, είμαστε τώρα στο 2014 και αν να εφαρμοστεί το 2019 που δεν το πιστεύω πάει, κανείς δεν ξέρει πότε. Δηλαδή, αυτό είναι μια τραγική αποτυχία της Ευρώπης και του παγκόσμιου συστήματος βεβαίως. Να συζητάμε 7 χρόνια μετά, θα μου πείτε αυτό είναι μια σοφία των τραπεζιτών, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ξέρετε αυτό που λέμε η τέχνη της επιβράδυνσης. Άμα δεν θες να πάρεις μια απόφαση, το κολοβαράς από εδώ με μια επιτροπή, από το άλλο διαφωνείς, κοινοβούλιο, ευρωκοινοβούλιο, επικυβερνήσεις και κερδίζεις χρόνο και λες άσε να κάνει η κρίση τη δουλειά της πρώτα και μετά θα έρθουμε εμείς να νομοθετήσουμε. Είναι σοφία όμως? Τι κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή που αυτά μας τα παρουσιάζετε οι συνάδελφοι, πόσο παρακολουθούν και ξέρουν αυτά τα ζητήματα? Στην πραγματικότητα, το υπονόησαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, δημιουργούμε μια γραμμή μαζινό. Θωρακίζουμε το σύστημα με βάση υποτίθεται τα μαθήματα της προηγούμενης κρίσης. Αλλά η επόμενη κρίση θα είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή θα παρακάμψει αυτά τα υποτιθέμενα και αμφιλεγόμενα μέτρα θωράκισης τα οποία παίρνουν οι σοφοί του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έτσι θα γίνει 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ποιοι είναι οι σοφοί, να μην το ξεχνάτε ποτέ, γιατί μίλησε ο Τζαμτζής πριν. Είναι ήδη άνθρωποι οι οποίοι δεν πήραν χαμπάρι ότι υπάρχει χρηματιστηριακή φούσκα. Κανείς. Που και ο ένας μαθητής που ξέρει, ο μαθητής του Τσακαλώτου θα ξέρει ότι έχουμε το δίχτυ Tobin's Q που λέτε εσείς, που λέει την αξία αγοραία μιας τράπεζας, μιας επιχείρησης προς το κόστος αντικατάστασής της. Φούσκα. Σιωπή η σοφή. Μεταλλάσσεται η φούσκα σε χρηματοπιστωτική φούσκα. Πλήρη σιωπή όλο το σύστημα. Όταν ήταν προφανές. Σκάει και αυτή η φούσκα, ήταν βέβαιο. Η μαθηματική ακολουθία θα οδηγήσει σε κρίση δημοσίου χρέους. Κανείς δεν έλεγε risk free, σας λέγανε και εσάς οι επόπτες σας κλπ. Οι ίδιοι είναι αυτοί που θα ρυθμίσουν σήμερα. Αυτοί που οδήγησαν στην καταστροφή. Αυτοί είναι πίσω από όλα αυτά. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα το 2013, τι λέμε από αυτά που είπατε, επειδή συνάδελφοι δεν ξέρουν χρηματοπιστωτικά. Λύνεται κανένα ζήτημα, κύριε Παπαδάκη, που σας εκτιμώ απεριόριστα και ευτυχώς που είπατε ότι δεν υπάρχει, ότι υπάρχει συσχέτιση. Δεν τους λέει, δεν μας αφορούν τώρα εμάς αυτά, γιατί η Lehman Brothers μας αφορούσε. Μας αφορούσε η Lehman Brothers. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και να εντυπωσιάζουν τα κοινοβούλια, όχι εσείς, η Επιτροπή αυτού, το τσίρκο που υποτίθεται κάνει τη Βασιλεία 3 και τα χρηματοπιστωτικά. Δεν μου λέτε, είστε σε θέση να μας πείτε ποιες τυπλοποιήσεις είναι αποδεκτές και έχουν μια στοιχειώδη ασφάλεια και ποια παράγωγα είναι ή όχι. Και ποια νομοθεσία έχουν οι Αμερικάνοι, ποια οι Ευρωπαίοι, ποια η Αγγλία. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Έχουμε συγκρούσεις όχι μόνο συμφερόντων, αλλά και συγκρούσεις νομοθεσίας. Αυτά αποκρύπτονται από το κοινοβούλιο μέσα από στρογγυλευμένες φράσεις, περίτεχνες κλπ. Που δεν ξέρουν οι συνάδελφοι. Δεύτερον, είστε σε θέση να μας πείτε για το διαχωρισμό? Είναι δυνατόν 7 χρόνια μετά να συζητάμε 80 χρόνια μετά την κρίση του 30? Εάν μια μορφή Stiegel, Glass Stiegel θα εφαρμόσουμε ή οτιδήποτε, το κόβαλα λοβαράν από εκεί. Αν θα εφαρμόσουμε το γάμα ή το έψιλον, λέει ο ένας, έτσι λέει ο άλλος. Πέρασαν 7 χρόνια. Θα πάμε στο 2020.
Λέτε μέσα στο κείμενο που έχει, μας έχουν δώσει, δεν είναι απευθύνον προς εσάς, προς Θεού. Μας λένε για τον κίνδυνο της συγκέντρωσης, τον κίνδυνο. Μα εδώ η συγκέντρωση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις παγκοσμίως, υπερσυγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος. Μας λέτε για τον κατεκερματισμό των αγορών. Τι ευρώ έχουμε? Μέσα στην πρώτη κρίση έχουμε 10 ευρώ, 15-20 ευρώ. Διότι οι αγορές είναι κατακερματισμένες. Τι κάνανε οι σοφοί? Τι έκανε η τράπεζα κεντρική? Δεν υπάρχει ενιαία αγορά, δεν υπάρχει ευρώ. Υπάρχουν πολλά ευρώ στην πραγματικότητα. Κανένα μέτρο δεν προτείνεται από όλα αυτά. Γιατί τα λέω, κύριε συνάδελφε, αυτά? Διότι δυστυχώς δεν θέλουν να πάρουν αποφάσεις. Το κολοβαρούν, διότι τους συμφέρει, κερδίζουν πολλά λεφτά. Και θα σας πω άλλα δύο-τρία. Και να με συγχωρέσετε, κύριε Παπαδάκη, που σας εκτιμώ απεριόριστα. Δεν μου λέτε, υπάρχει ένας από εσάς, από οποιονδήποτε κυρία, που η γοητεία της δεν μπορέσει να μας καθησυχάσει σε καμία περίπτωση? Σας ακούσαμε πολύ προσεκτικά. Έτσι είναι σεβαστά αυτά που μας είπατε, αλλά η πνευματική σας γοητεία δεν μπορεί να μας καθησυχάσει. Δεν μου λέτε, είναι απορίας άξιον πως όλοι αυτοί οι πάνσοφες επιτροπές και οι κότες δεν ξέρανε ότι μανιπουλάρουνε το LIBOR, το διατραπεζικό επιτόκιο, και οι κότες δεν ξέρανε ότι χειραγωγούσανε τις συναλλαγματικές ισοτιμίας? Γιατί το είχαν του εκεί ψιλοκομμένο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, και έπρεπε να είσαι αγγελέας για άλλους λόγους της Νέας Υόρκης να κάνει μήνυση κλπ. Δεύτερον, επειδή η κυρία Λαζαράκου μας είπε για τη σκιώδη και το σκιώδες και το σκιώδες, καταρχήν, επειδή είπε και ο Σαχινίδης, η κρίση δεν προήρθε από τα hedge fund, προήρθε από την καρδιά του συστήματος, από τις τράπεζες. Τα hedge fund, τα λέτε σκιώδες, σας κάνουν και μήνυση, μια και είστε και θεσμικός παράγοντας, γιατί θέλουν να τους λέτε εναλλακτικούς επενδυτές. Άρα είπατε 20 φορές τη λέξη σκιώδες, εγώ μπορώ να το λέω εσείς. Λοιπόν, δεν μου λέτε τώρα στα σοβαρά? Υπάρχει άνθρωπος που στα σοβαρά θεωρεί ότι αυτό το εποπτικό πλαίσιο που μας παρουσιάσετε σήμερα αφορά το Apollo, το Apollo αυτό το, ή το Blackstone, επειδή δεν διαχειρίζονται καταθέσεις? Μπαίνουν στον ίδιο αυστηρό εποπτικό έλεγχο, μπαίνουν οι μεγάλες τράπεζες? Όχι. Είναι συστημικό κινδύνο, τεράστιο συστημικό κινδύνο, διότι ανά πάση στιγμή μπορεί να γκρεμίσουν ολόκληρες οικονομίες. Θέλω να πω λοιπόν ότι 7 χρόνια μετά παίζουμε τον παπά και υποτίθεται θα συνεδριάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Τραπεζική Ένωση της Πλάκας, για να δούμε αν ποιος θα έχει την ευθύνη τελική. Η διακυβερνητική, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνουν bail-in. Αυτό είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο που μας παρουσιάζουν. Έπρεπε να τα ασκήσουμε αυτά τα ρυθμιστικά πλαίσια. Είναι κωμική εικόνα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος αυτή τη στιγμή. Μόνο εξαντλούν τη σοβαρότητά του στις δικές μας τράπεζες, αν είναι αυτό, το ξέρω εγώ και λοιπά και ξέρω εγώ. Είναι λυπηρό το φαινόμενο που υπάρχει 7 χρόνια μετά με την κρίση που κατέστρεψε χώρες, και ειδικά τη χώρα μας. Και θα έπρεπε ένα κοινοβούλιο να τα καταψηφίσει αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν τρέπεται λίγο. 7 χρόνια μετά φέρνετε εδώ δίθεν έτσι και λοιπά και καμία συγκεκριμένη απόφαση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Παλαβάνη, για 5 λεπτά.